Και φτάσαμε στο Γιάννη Σαρακοστή και μαζόμαστε αύριο για την Καθαρή Δευτέρα και μετά από όλη η Σαρακοστή μέχρι την Κυριακή των Αγίων για να μπούμε μετά στο Νυμφίο και στη Μεγάλη Εβδομάδα και να φτάσουμε και να περάσουμε μέσα από το πάθος για να φτάσουμε στην Ανάσταση. Αυτό που αξίζει να κάνουμε κάθε χρόνο και κανονίζει ο διάβολος του πάντα να μας ξεφεύγει, πάντα να μας ξεφεύγει, είναι να νιώσουμε αυτές τις μέρες. Να τις νιώσουμε και να τις χαρούμε. Και όσο περισσότερο τις νιώθουμε, τόσο περισσότερο κοντεύουμε στον Θεό. Γιατί ο άνθρωπος σήμερα μπαίνει μέσα στη θλίψη και στην κατάθλιψη εύκολα. Γιατί δεν έχει το Θεό μέσα. Δεν τον έχουμε μέσα μας. Εάν αγαπάτε με λέει, αν αγαπάτε λέει ο Χριστός, αγαπάτε και αλλήλους. Και όταν αγαπάτε ο ένας τον άλλο, τότε λέει θα έρθουμε με τον Πατέρα μου και θα κάνουμε μοναστηράκι μες στην καρδιά σας. Όσο ψηλά μας παίρνει ο Θεός. Θα δει λέει αυτός και ο Πατέρας του για να φτιάξει, λέει, μέσα στην ψυχή μας και μέσα στην καρδιά μας μια κατοικία μόνιμη στον κάθε ένα. Ο κάθε ένας μπορεί να έχει τον Θεό ολόκληρο. Όπως και όταν κοινωνάμε, να ξέρετε κάτι, όταν κοινωνάμε, σε όσα κομματάκια και αν χωρίσει τον άρτο που έγινε σώμα Χριστού, σε όσα κομματάκια και αν το χωρίσει ο παπάς, να ξέρετε ότι δεν είναι ένα κομμάτι του Χριστού αυτό, είναι ολόκληρος ο Χριστός. Και τούτο εδώ είναι το μεγαλείο του, ότι περπατώντας τη Μεγάλη Σαρακοστή και φτάνοντας τη Μεγάλη Πέμπτη, λίγο πριν σταυρωθεί ο Χριστός, μας παραδίνει ό,τι σπουδαιότερο μπορεί να έχουμε, το σώμα Του και το αίμα Του, για να μπορεί ο άνθρωπος να παίρνει το Θεό μέσα. Και λέω καμιά φορά, πόσα χρόνια λέω εσύ να κοινωνήσεις, ούτε θυμάμαι, ούτε θυμάσαι δηλαδή, μπορεί και να μην κοινώνησα και ποτέ. Ποτέ να μην μετάλλω. Πώς τα φέρνει ο διάβολος. Μας βάζει ένα λάθος, μια αμαρτία, μια αμαρτιούλα. Και αφού μας βάλει μια αμαρτιούλα, μετά μας βάζει τις ωραίες σκέψεις. Μη ζυγώνεις, μη προχωράς. Πού πας, άστο, άλλη φορά. Όταν θα βρεις έναν παπά να εξομολογηθείς, τότε να μεταλάβεις. Και το ξεχνάμε και το αφήνουμε και ενώ κάθε Κυριακή βγαίνει ο Χριστός εδώ, εμείς δεν ζυγώνουμε. Το έχει πετύχει ο διάβολος. Και το έχει πετύχει και πάρα πολύ καλά ο διάβολος. Να μην ζυγώνουμε, να μην νιώθουμε, να μην ερχόμαστε σε επαφή με τον Χριστό. Γι' αυτό λοιπόν, τούτη εδώ τη Σαρακοστή, έτσι κι αλλιώς, ο Παπαχρίστος ως πνευματικός και εξομολόγος είναι εδώ, κάθε Παρασκευή και κάθε Σάββατο ολόκληρη τη μέρα, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, θα είναι στη Σαρακοστή. Εκεί
να περιμένω. Όχι να περιμένω σαν εισαγγελέας και σαν χωροφύλακας και σαν δικαστής. Ως φίλος να σας περιμένω. Ως ο άνθρωπός σας. Διότι έτσι με έμαθαν εμένα οι πατέρες να περιμένω με αγάπη σαν τον πατέρα της παραβολής του ασώτου Υιού που όταν ήρθε ο γιος τον αγκάλιζε. Αυτή την αγκαλιά λοιπόν, αυτή την αγκαλιά, αυτή την αγάπη, αυτή την έννοια θέλω να έχω κι εγώ κάθε φορά που έρχεται ο καθένας σας και από εκεί και πέρα να γινόμαστε φίλοι. Διότι ο ίδιος ο Χριστός το είπε και αφού αυτόν ακολουθούμε, έτσι πρέπει να νιώθουμε κι εμείς. Εμείς λέει, εσείς δηλαδή, φίλοι μου εστέ, είστε φιλαράκια μου. Πω, ο Θεός κατεβαίνει τόσο χαμηλά που να μας νιώθει και να μας θέλει, να μας αισθάνεται, να μας αγκαλιάζει, να μας προστατεύει, να έρχεται μέσα μας. Μία μικρή προϋπόθεση θέλει ο Χριστός για όλα αυτά. Δεν θέλει πολλά. Μία μικρή, ελάχιστη προϋπόθεση. Αγάπη ο ένας τον άλλον και λίγη ταπείνωση μέσα μας. Με αυτά τα δυο ο Χριστός μας γεμίζει από τη χάρη Του και από την ευλογία Του. Τώρα, είπαμε Παρασκευή και Σάββατο από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ, εκτός από αυτήν την Παρασκευή που θα είναι μέχρι τις 6, γιατί μετά θα έρθουμε εδώ να κάνουμε την προηγιασμένη λειτουργία και στις 7.30 να κάνουμε τους χαιρετισμούς. Σαν μια μικρή αγρυπνία. Τι αγρυπνία δύσκολη, είναι από τις πιο ωραίες αγρυπνίες, τις πιο εύκολες. Διότι θα αρχίσουμε στις 6.30 και θα τελειώσουμε στις 9. Μαζί με την ακολουθία των χαιρετισμών, όλα αυτά θα πηγαίνουν για να αλλάξει η μία και η άλλη ενορία, μέχρι να φτάσουμε στη Μεγάλη Εβδομάδα και εκεί θα δούμε πώς θα τα κάνουμε. Να είστε καλά, να είστε γεροί, να είναι καλά και όλοι οι δικοί σας άνθρωποι και θα είμαστε καλά όσο περισσότερο Θεό βάζουμε στη ζωή μας, στην προσευχή μας, στην έννοια μας. Διευχόμον των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Να είστε καλά και το μέλλον.